Και να περάσουμε τώρα σε θέματα από την επικαιρότητα με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα, απόψε από τα στούντιο του RTV στην Πρέβεζα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι ετοιμασίες, δεν έχει ετοιμαστεί πλήρως το στούντιο. Όχι. Αλλά σε λίγες Είμαστε μέρες... στην τελική ευθεία. Στην τελική Έτσι, ακριβώς. Σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, μου κάνουν νόημα ότι δεν σε κοιτάζω στα μάτια, ότι σε κοίταγα λοξά. Μάλλον δεν είναι τα θρανία σωστά. Και μια που είπα για θρανία, πάμε να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που έχει τις τελευταίες μέρες πάρει μεγάλες διαστάσεις, Βαγγέλη, και το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό θέμα. Και φυσικά θα το συζητήσουμε, γιατί και εσύ το έχεις αναδείξει δημοσιογραφικά. Αναφερόμαστε βεβαίως στο θέμα του Μουσικού Σχολείου Άρτας. Οι εγγραφές γίνονται κάθε χρόνο αυτή την εποχή. Και οι εξετάσεις βεβαίως που ακολουθούν και το τι γίνεται. Κάθε χρόνο λοιπόν ο Σύλλογος Διδασκόντων προτείνει τα τμήματα για την επόμενη χρονιά. Φέτος ο Σύλλογος Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου Άρτας πρότεινε να γίνουν 3 τμήματα. Δυστυχώς όμως από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Υπήρου λέγεται ότι αυτό που σχεδιάζεται είναι να λειτουργήσουν 2 τμήματα. Τώρα γιατί, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι στον RTV έχει φτάσει μία επιστολή 64 γονέων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για αυτή την τροπή, για αυτή την απόφαση, αν θέλεις, για να το πούμε πιο σωστά, και να μείνουν τόσα παιδιά τα οποία έχουν αιτηθεί οι γονείς τους ή και οι δαιμόνες τους και τα ίδια ότι θέλουν να πάνε στο μουσικό σχολείο, να μένουν εκτός. Καταρχάς, Βίκη, κυρίες και κύριοι, θα χρησιμοποιήσω τις πρώτες λέξεις για αυτό τον πρόλογο και για την τοποθέτηση όσον, την δική μου όσον αφορά για το μουσικό σχολείο, με λέξεις που έχουν γραφεί από τους γονείς. Το μουσικό σχολείο Άρτας αποτελεί για την πόλη μας αναμφισβήτητα ένα στολίδι, μια μικρή κοιτίδα πολιτισμού, καθώς καλλιεργεί το μουσικό πνεύμα και όχι μόνο των παιδιών που εισάγονται να φοιτήσουν σε αυτό, με αντίκτυπο στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον του τόπου μας. Έχει πολλαπλές δράσεις εντός και εκτός του νομού μας, με βραβεύσεις και αναγνωρίσεις των μαθητών του, γεγονός που συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης μας. Και αυτή είναι η πραγματικότητα για το Μουσικό Σχολείο της Άρτας. Το Μουσικό Σχολείο της Άρτας είναι ένα σχολείο που πραγματικά αποτελεί μια μικρή κοιτίδα πολιτισμού, εγώ θα έλεγα μεγάλη κοιτίδα πολιτισμού, διότι είναι πάντα εκεί. Όταν το καλούν για να συμμετέχει σε εκδηλώσεις, όταν το θέλει ο Δήμος, όταν το θέλει η Περιφέρεια, όταν το θέλουν πολιτικοί και πολιτιακοί παράγοντες, πάντα το Μουσικό Σχολείο της Άρτας είναι εκεί. Και πώς είναι εκεί, Βίκη, κυρίες και κύριοι? Δεν είναι απλά ότι έρχονται τα παιδιά για να συμμετέχουν σε μια εκδήλωση. Γίνονται πρόβες πριν και γίνονται πρόβες εκτός των μαθημάτων διδασκαλίας. Δηλαδή, όταν το Μουσικό Σχολείο πρέπει να έρθει σε μια εκδήλωση, Βίκη, για να το ακούσουμε, για να παίξει, για να συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση, θα κάνει ώρες, πάρα πολλές εκπαίδευση για να μπορέσει να έρθει και να παίξει μπροστά σε όλο το κοινό, μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο εντός της πόλης μας, όχι μόνο μέσα στην Άρτα και εκτός Άρτης που ταξιδεύει και έχει αφήσει το αποτύπωμά του και σε πολλές χώρες και πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη και εξαιρετική προσπάθεια. Οπότε λοιπόν, το Μουσικό Σχολείο Άρτας έπρεπε να το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Έπρεπε ήδη να υπάρχει κτίριο που να στεγάζει τους μαθητές και τις ιδιαιτερότητες που έχει το Μουσικό Σχολείο της Άρτας, δηλαδή οι χώροι δηλαδή που πρέπει να έχει, οι ακουστικοί χώροι που πρέπει να υπάρχουν και γενικότερα το σύνολο όλων αυτών που θα πρέπει πραγματικά να στοιχειοθετούνται γενικότερα οι αίθουσες για ένα μουσικό σχολείο της Άρτας. Οπότε λοιπόν το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο. Το έχει αναδείξει και ο RTV πάρα πολλές φορές και πλέον φτάνουμε στο εξής. Το Μουσικό Σχολείο Άρτας λέει ότι έχω τη δυνατότητα στο σχολείο το οποίο υπάρχει, έστω και με αυτές τις συνθήκες, να φιλοξενήσω περίπου 80 με 85 παιδιά. Έρχεται λοιπόν η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και λέει ότι η διευθύντρια της Διεύθυνσης Άρτας και λέει ότι δεν γίνεται να έχουμε 86 παιδιά αντί για 3 τμήματα. Να έχουμε 2 τμήματα. Τα 2 τμήματα όμως τι σημαίνουν? Σημαίνουν 46 παιδιά.
όπως είπε και η κυρία Γιώρη το πρωί στο μαγκαζίνο που κάνω στο ραδιόφωνο, τόνισε χαρακτηριστικά ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε ακόμα και 80 με 85 παιδιά ή τουλάχιστον να είμαστε στα 65 με 70. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμα και τα παιδιά που είχαν την προοπτική, που είχαν τις δυνατότητες για να θητεύσουν από την επόμενη χρονιά στο μουσικό σχολείο, δεν μπορούν να συμμετέχουν γιατί μειώθηκαν οι θέσεις χωρίς κάποιος να μας πει το λόγο αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε το λόγο που έχουν μειωθεί οι θέσεις των παιδιών, τα οποία παιδιά βρίσκονται σε μια ηλικία δίκη που είναι σημαντική για το μέλλον τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί όταν είναι 12-13 χρονών και πρέπει να του δώσεις τη δυνατότητα της επιλογής για το μέλλον του ή τουλάχιστον να μπορέσει αυτό το παιδί, αφού έχει κάνει και μια μεγάλη πορεία στο δημοτικό σχολείο πάνω στα μουσικά σύνολα, σε μουσικά όργανα, γιατί όχι να μην θητεύσει στο μουσικό σχολείο της Άρτας εφόσον υπάρχουν οι συγκεκριμένες προοπτικές. Θα πρέπει λοιπόν η διεύθυνση γενικότερα και η διευθύντρια, καθώς και η περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης Υπήρου, να μας πει για ποιο λόγο απεφάνθη τον καθορισμό και τη λειτουργία δύο τμήματων στην πρώτη τάξη του γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου της Άρτας. Και θα πρέπει να μας το πει τώρα, γιατί είναι σημαντική η συγκεκριμένη ημερομηνία για να δούμε αν μπορούμε όλοι μας να πετύχουμε την αλλαγή αυτού του αριθμού και να μπορέσουν να αυξηθούν τα παιδιά τα οποία θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν από το χρόνο τα μαθήματα στο Μουσικό Σχολείο της Άρτας. Πάντως, οι γονείς φαίνονται αποφασισμένοι, Βαγγέλη, να συνεχίσουν αυτό το θέμα και να μην το αφήσουν, ούτε να αφήσουν τόσα παιδιά, οι αιτήσεις των οποίων ακόμη εκκρεμούν, όπως είπαμε, να μείνουν εκτός της επιθυμίας τους να μπορέσουν να μπουν στο μουσικό σχολείο. Και κατά δεύτερον, να πρέπει ακόμη να τονιστεί ότι το μουσικό σχολείο λειτουργεί όχι για όλα τα παιδιά, αλλά για κάποια από τα παιδιά αυτά ως προθάλαμος για το τμήμα μουσικών σπουδών, που επίσης φιλοξενείται στην τοπική κοινωνία της Άρτας, στην Άρτα, στην Πανεπιστημίου Πολύ της Άρτας. Και αυτό θα πρέπει πάλι να μας δώσει ένα κίνητρο στην τοπική κοινωνία να αφυπνιστούμε περισσότερο όσον αφορά το θέμα του Μουσικού Σχολείου Άρτας, το τι σημαίνει δηλαδή για τη δική μας την περιοχή. Δεν είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το περνάμε έτσι. Σωστά λοιπόν. Υπάρχουν οι όποιες αντιδράσεις από τους γονείς. Προφανώς, αν ήσουν και εσείς στη θέση ενός γονέα, και εγώ αν ήμουν στη θέση, το ίδιο θα έκανα για το παιδί μου. Από την άλλη, είναι αυτό που είπες, ότι η ανέγερση ενός σύγχρονου κτηρίου που να πληρεί τις προδιαγραφές για να μπορέσει να λειτουργήσει όπως πρέπει το μουσικό σχολείο, και δεν είναι αφορά μόνο την Άρτα, είναι πολλά τα θέματα αυτά με το μουσικό σχολείο. Και το μουσικό σχολείο στην Πρέβεζα, και το μουσικό σχολείο στην Πρέβεζα έχει πάρα πολλά. Αλλά εμείς μιλάμε όμως για τη δική μας περιοχή, αυτό που μας ενδιαφέρει. Εννοείται. Το ζητούμενο είναι όμως εδώ ότι επιτέλους για πρώτη φορά, και θα το πω με όλη την ευθύνη που έχω μπροστά στους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες του RTV, όλοι οι πολιτικοί φορείς, δεν έχει να κάνει εδώ με Δήμο, με Περιφερειακή Ενότητα, με βουλευτές, όλοι πρέπει σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα να ενσκύψουν πάνω, να ενώσουν δυνάμεις και πραγματικά, όπως έγινε και με το Πανεπιστήμιο και με τα πτυχία των παιδιών στη Γεωπονική, να μπορέσουμε επιτέλους και ως νομός Άρτας και ως νομός Πρέβεζας να μπορέσουμε ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Και είναι κρίμα για το νομό της Άρτας να έχει ένα τμήμα μουσικών σπουδών, να έχει ένα μουσικό σχολείο, να υπάρχουν παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο και να τους το απαγορεύουμε. Γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα το γιατί. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Να ξέρουμε το γιατί. Αν υπάρχουν οι θέσεις και υπήρχε πολύ μεγάλη πληθώρα και υπήρχαν 300 παιδιά, εννοείται ότι δεν θα μπορούσαμε να τους έχουμε όλους στην πρώτη γυμνασίου. Αν όμως είναι μια διαδικασία που μπορεί να λυθεί, γιατί να μην περάσουν και τα υπόλοιπα παιδιά που έχουν και όνειρο, που έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό στα προηγούμενα χρόνια του Δημοτικού. Ξέρεις, Βίκη, υπάρχουν παιδιά που από την Τρίτη Δημοτικού, Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού. Περισσότερα παιδιά. Όλα αυτά δεν ξύπνησαν μια μέρα οι γονείς τους ή τα ίδια τα παιδάκια και είπαν: α, θα πάμε όλα στο μουσικό σχολείο. Εντάξει.
που εδώ να πούμε ότι το μουσικό σχολείο ακολουθεί κατά γράμμα τι κάνει ένα γενικό γυμνάσιο, ένα γενικό λύκειο. Φυσικά. Το ζητούμενο όμως είναι ότι υπάρχουν παράμετροι άλλοι που αφορούν την εκπαίδευση, τον τρόπο λειτουργίας του μουσικού σχολείου και γενικότερα τα μουσικά όργανα τα οποία κάποιο από τα παιδιά, όλα αυτά τα οποία συμμετέχουν στο μουσικό σχολείο, πρέπει να γνωρίζουν, πρέπει να μάθουν, να έχουν μάθει, να έχουν μια συγκεκριμένη υπόσταση πάνω σε αυτό το πολύ σοβαρό. Ακριβώς. Και έχουν και πολλές επιτυχίες έχει καταγράψει και το μουσικό σχολείο της Άρτας, εννοώ στην εισαγωγή πολλών υποψηφίων σε πανεπιστήμια, σε τμήματα πανεπιστημιακά. Και φυσικά, όπως είπα και λίγο πριν, πάρα πολλά από τα παιδιά του μουσικού σχολείου επιλέγουν το τμήμα μουσικών σπουδών, που είναι από τα καλύτερα. Από τα καλύτερα φυσικά. Και το καλύτερο, γιατί και το έχει σχολές, οι πανεπιστημιακές. Να δείξει το τμήμα μας πάρα πολλά ειδησιογραφικά site, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, και είναι κρίμα να μας αναδεικνύουν πανελληνίως σημαντικά site που κάθε μέρα τα διαβάζει 1,5 εκατομμύριο κόσμος, και εμείς εδώ στην περιοχή μας να μην είμαστε όλοι μια γροθιά, να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και να αναπτύσσουμε αυτή την καθημερινότητα και τη διαδικασία πάνω στο θέμα του πολιτισμού. Γιατί είναι κοιτίδα πολιτισμού το μουσικό σχολείο Άρτας και το τμήμα σπουδών στην Άρτα. Λοιπόν, ίσως μιλήσαμε λίγο περισσότερο εμείς σήμερα, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο, γιατί εσύ μίλησες με την διευθύντρια και εγώ μίλησα τις απογευματινές ώρες. Όμως μίλησα και με γονείς και φυσικά ελπίζω έως την Παρασκευή να μπορέσω να επικοινωνήσω και με την Διευθύντρια της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Πύρου, να δούμε τι γίνεται, σε ποιο επίπεδο είναι το θέμα και βεβαίως θα το θέσουμε και πολιτικά, να δούμε τι γίνεται, αν μπορεί να δοθεί κάποια λύση. Όμως αφού ασχοληθήκαμε με νέους, Βαγγέλη, για να δούμε από πού ενημερώνονται οι νέοι για τις εκλογές, για το θέμα των εκλογών. Βγήκε μία έρευνα, γιατί οι νέοι και τα παιδιά είναι το μέλλον του τόπου μας, Βίκυ, και πρέπει και εμείς οι μεγαλύτεροι να τα προσέχουμε, αλλά να δημιουργούμε και τις συνθήκες αυτές για να μπορέσουν να ζήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον, όσο καλύτερο μπορεί να είναι. Σύμφωνα με αποτελέσματα της έρευνας, λοιπόν, σε ηλικίες 17 έως 21 ετών, το 58,9% δήλωσε ότι θα ψηφίσει ή μάλλον θα ψηφίσει στις εκλογές της 25ης Ιούνιου. Το 32,6% πως δεν θα ψηφίσει ή μάλλον δεν θα ψηφίσει, ενώ ένα 5,5% δήλωσε πως δεν απαντά. Σχετικά με το ερώτημα από πού οι νέοι σήμερα έχουν ενημέρωση για την πολιτική επικαιρότητα και τις εκλογές, η απάντηση με ποσοστό 75% συντριπτικό ήταν μέσα από το διαδίκτυο, ηλεκτρονικές σελίδες, social media, ενώ εφημερίδες και ραδιόφωνο απάντησε μόλις το 3% και το 5% αντίστοιχα. Τον τελευταίο καιρό έχει γίνει λόγος για την προβολή των προγραμμάτων των κομμάτων αλλά και των υποψηφίων μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε δει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη και τον κύριο Κουτσούμπα που φέτος έχει δώσει τα ρέστα του, όπως λέω εγώ, στα κοινωνικά δίκτυα. Στο ερώτημα λοιπόν, ποιο από τα παρακάτω μέσα χρησιμοποιούν οι νέοι ηλικίας 17 έως 21 ετών, η απάντηση είναι πως το 35% επιλέγει το TikTok. Το 24% το Instagram, το 13% το Facebook, το 20% το YouTube και το 5% το Twitter. Αυτά είναι έτσι κάποια από τα θέματα. Τώρα, στην περίπτωση που θα επέλεγαν να μην πάνε στην κάλπη και να μην συμμετέχουν στη διαδικασία των εκλογών, ποιος θα ήταν ο κυριότερος λόγος, ήταν το ερώτημα. Οι νέοι είπαν 38% απόσταση εξαιτίας σπουδών, 24% απόσταση εξαιτίας εργασίας, 15% δεν με αντιπροσωπεύει κάποιο πολιτικό κόμμα, κάποιος φορέας. Αυτά ήταν έτσι πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα από την έρευνα την οποία έγινε για τους νέους. Και τέλος, στο κατά πόσο πιστεύουν οι νέοι πως μπορούν να σχεδιάσουν με ασφάλεια το μέλλον τους, η απάντηση ήταν καθόλου 32%. Λίγο 21%, αρκετά 16%, πολύ 16%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 12%. Οι νέοι γνωρίζουν τι συμβαίνει στην καθημερινότητά μας, αλλά γνωρίζουν όμως ότι αν πάρουν και στα χέρια τους το μέλλον τους, μπορούν να το διαμορφώσουν. Έστω και με αυτό το 21% που απάντησαν οι περισσότεροι. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.